Ε, βάλε, ναι. Και εμείς πλέον συνδεόμαστε με τους Podemos, με το κόμμα των Podemos στην Ισπανία, στην Μαδρίτη, στα κεντρικά τους γραφεία. Δεν έχει εμφανιστεί ακόμα ο Pablo Iglesias μπροστά στους δημοσιογράφους, τους εκπροσώπους του τύπου, αλλά και σε κάποιους υποστηρικτές του. Ο Pablo Iglesias, ο 37χρονος ανερχόμενος αστέρας της πολιτικής σκηνής στην Ισπανία, ενώ από τις τηλεοράσεις παρακολουθείτε κι εσείς και τα πρώτα αποτελέσματα, επίσημα αποτελέσματα, όπως τα μεταδίδει η Ισπανική τηλεόραση. Έχουμε φτάσει πλέον στο 14% των αποτελεσμάτων, όπου δίνεται η πρωτιά του Λαϊκού Κόμματος στην Ισπανία. Και εδώ θα δείτε και σε λίγα δευτερόλεπτα και στις οθόνες τις δικές σας μέσα από το Euronews. Εδώ με 11% καταμετρημένο των ψήφων, 118 έδρες για το Λαϊκό Κόμμα, 97 για τους Σοσιαλιστές, 63 για τους Podemos και 27 για τους Ciudadanos. Αυτά, όπως είπα νωρίτερα, είναι στο 11% της καταμέτρησης των ψήφων από τις εκλογές στην Ισπανία. Σας είπαμε σε όλες μας τις συνδέσεις ότι καταγράφουμε και τα γεγονότα εδώ στην Ελλάδα, που βρίσκεται σε εξέλιξη καταμέτρηση και των ψήφων για την ανάδειξη αρχηγού στη Νέα Δημοκρατία. Όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο μέσω του λογαριασμού στο Twitter το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, οι ψηφοφόροι ξεπέρασαν τις 403.000. Και με βάση τα πρώτα αποτελέσματα, τα οποία προέρχονται κυρίως από τις πόλεις, από τα εκλογικά τμήματα στην επαρχία,